Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται από φέτος η κατασκευή του νέου αστυνομικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, όπως επισημαίνει μιλώντας στην Κρήτη TV ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον κυβερνητικό βουλευτή και τον έτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ρεθύμνου συζήτησαν εκτενώς το θέμα που χρόνια τώρα απασχολεί την ελληνική αστυνομία αλλά και την τοπική κοινωνία. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Επιτέλους αποκτούμε μια εκτηριακή υποδομή που έχει ανθρώπινες και πολιτισμένες συνθήκες για αυτούς που επισκέπτονται, ζουν αλλά και υποχρεωτικά διαμένουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις και εννοείται τι εννοώ. Το νέο αστυνομικό μέγαρο που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστιφυλάκων βρίσκεται σε όριμο στάδιο, ενώ έχει και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αμέσως μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο, το έργο βαίνει σε τροχιά υλοποίησης ακόμα και εντός του έτους. Είναι πολύ κοντά το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ο Δήμος έχει βάλει κυριολεκτικά πλάτη και μελετητικά, αλλά και ιδιοκτησιακά και τεχνικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχει βοηθήσει και η Περιφέρεια με χρηματοδοτήσεις, γιατί δυστυχώς το Υπουργείο δεν μπορούσε να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία μελετών και, αν θέλετε, διοικητικής διεκπαιρέωσης κατά τρόπο καταλυτικό. Βοήθησε, αλλά βοήθησε επικουρικά. Ικανοποίηση για τις εξελίξεις εκφράζει με γραπτή της ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, η οποία χαιρετίζει την εξαγγελία του Υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων για την κατασκευή του νέου μεγάρου. Ενώ μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η Ένωσή μας, συμμεριζόμενη τα προβλήματα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, δεν επαναπάβεται, αντιθέτως θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να απαιτεί για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους, ενώ είμαστε σίγουροι ότι η καλή συνεργασία με όλους θα συνεχιστεί. Η κατασκευή του νέου αστυνομικού μεγάρου θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξυλώσει κυριολεκτικά από την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου το υπάρχον κτίριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως έκτρωμα, ώστε να πάρει ανάσα η ευρύτερη περιοχή και να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας.